Ας κάνουμε μια προσευχή στην Παναγία μας και ας την παρακαλέσουμε να σκεπάσει κάτω από το ομοφόριό της τους ανδριώτες ναυτικούς και όλους τους ναυτικούς. Ηλιώεσα, η ναυσικλητή και ναυκρατούσα άνδρος μας, εορτάζει σήμερα και πανηγυρίζει. Αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, Γενική Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη και συντοπίτη μας, κύριε Καπάκη, κύριοι βουλευτές του νομού, κύριε Χωρικέ Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κυρία και κύριοι πολιτευτές των Κυκλάδων, κύριοι δήμαρχοι
Παπάγου Χολεργού, Μικόνου και Άνδρου, κυρίες και κύριε αντιδήμαρχοι των Δήμων της Ιεράς Λύσου Κίνου και της Άνδρου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Τίνου Άνδρου, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου των Απομάχων Ναυτικών Άνδρου, κύριε Περιφερειακέ Διοικητή του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωπε του αξιοτήμου κυρίου Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ένδοξοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, κύριε Διοικητή της Ναυτικής Βάσης Αμολόχου, ένδοξοι αξιωματικέ της φρεγάτας Αιγαίου, κυρίες και κύριοι πρόεδροι συλλόγων και φορέων, αγαπητοί και ελόγιμοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές και καθηγήτριες και διδάσκαλοι, αγαπητά μας παιδιά όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτικών μονάδων της Άνδρου, αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Λουτρακίου και του Μουσικού Ομίλου Άνδρου, που λαμπρύνεται με την παρουσία σας την εορτή και την πανήγυρη, κύριοι έπαρχοι Άνδρου και Τίνου, αγαπητοί αδελφοί ανδριώτισσες και ανδριώτες. Μυροβόλος και Ανθιφόρος η Άνδρος εορτάζει σήμερα. Και γαλινιώσα η θάλασσα πριν λίγο, δέχθηκε το αντίδωρο της ευγνωμοσύνης μας για τους χαμένους ναυτικούς και για τις ψυχές τους, όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς να τους αγκαλιάσουμε και να τους δώσουμε τον τελευταίο ασπασμό, να τους ενταφιάσουμε και να ρίξουμε λίγα λουλούδια στον τάφο τους. Τους ανδριώτες που τιμώντας την αυτοσύνη της Άνδρου έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία στα κατάρτια των καραβιών. Γιορτάζει σήμερα η Άνδρος και γιορτάζουμε όλοι οι ανδριώτισσες και οι ανδριώτες. Γιορτάζουμε σήμερα και είμαστε χαρούμενοι, γιατί η Παναγία μας δίνει την βεβαιότητα ότι μπορούμε και πρέπει να σταθούμε όρθιοι σε αυτές τις δύσκολες και αναπάντεχες συγκυρίες και στιγμές που πλήττουν την πατρίδα μας και τον τόπο μας, στην οποία ζητούν καταφυγή άνθρωποι από άλλες χώρες, από μέρη όχι πολύ μακρινά μας που έφτασαν ως εδώ και ζητούν την στοργή μας, την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας, γιατί αναζητούν ένα και μοναδικό δικαίωμα. Το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος και είναι το δικαίωμα στη ζωή και στην προσωπική ελευθερία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν από μας σήμερα να πλώσουμε το χέρι μας και να τους δώσουμε ελπίδα και δύναμη, και είναι προς τιμήν όλων των απανταχού Ελλήνων ότι στέργουν αυτή τη στιγμή στα προβλήματα των συνανθρώπων μας, έστω κι αν είναι αλλοεθνείς και αλλόδοξοι και αλλογενείς, γιατί στο πρόσωπό τους ακριβώς βλέπουν την εικόνα του Θεού αμαυρωμένη, πληγωμένη και πονεμένη. Πρέπει να νοιαστούμε για τα παιδιά μας, για τη γενεά του αύριο, που δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε σε κανέναν, όποιος κι αν είναι αυτός και όπως κι αν λέγεται, εντός και εκτός της Ελλάδος, να ψαλιδίσει τα όνειρα, τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους. Σε όλους σας, μέσα από την καρδιά μου, πατρικά και αδελφικά εύχομαι υγεία και δύναμη.
ένα τάμπλετ, πήρα ένα τάμπλετ και σε βλέπω, σε παρακολουθώ.
ζωής, ειρήνης, υγείας, ευημερίας, διαφυλάξεως και σωτηρίας πάντων των τα πρώτα εφερόντων, την περιφέρεια των κοινών.